μικρό δείγμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη μετράει τις πληγές της από την επέλαση του κορονοϊού και δοκιμάζεται η αντοχή της κοινωνίας, η εταιρεία Μασούτης κάνει μια αγαθοεργία για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η εταιρεία δείχνει στήριξη στην υπερμεγέθη προσπάθεια που κάνει το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης με μια συμβολική πράξη αναγνώρισης, προσφέροντας το ποσό των 300.000 ευρώ σε δωρεό επιταγές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στα καταστήματά της. Η οικογένεια Μασούτη και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Μασούτης, το «Εδώ για σένα» το έχει κάνει πράξη. Αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε με την πανδημία και στο δύσκολο έργο των υγειονομικών, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος Γιάννης Μασούτης αποφάσισε να στηρίξει τους υγειονομικούς της Θεσσαλονίκης, δωρίζοντας 300.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Το ποσό αυτό έγινε δωρεά ως μια έμπρακτη απόδειξη σεβασμού και ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους περίπου 6.000 επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δίνουν μάχη καθημερινά με τον κορονοϊό. Στους γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό του ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, Θεαγένειο, Παπα-Νικολάου, Παπαγεωργίου, Άγιος Δημήτριος, Γεννηματάς και εδώ στο νοσοκομείο της Καβάλας που θα δώσουμε νερά για το νοσοκομείο της Καβάλας. Αυτά θα γίνουν μέσα του Υπουργείου, θα δώσει σε μορφή δωροεπιταγών και θα τα διανύμουν στους υγειονομικούς. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε θερμά για την πρωτοβουλία της εταιρείας Μασούτης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πράξη. Ειδικότερα δήλωσε τα εξής. Σε μια κίνηση αλληλεγγύης και ευγνωμοσύνης, η εταιρεία Μασούτης συνδράμει σε αυτή την ύψιστη εθνική προσπάθεια με δωροεπιταγές σε γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συμβολική και ουσιαστική ενέργεια προς τους ανθρώπους μας που μάχονται στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της μεγάλης εθνικής κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε στη χώρα. Η ελληνική εταιρεία Μασούτης δεν δίστασε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή στήριξης της μάχης με τον κορονοϊό και στην πόλη της Καβάλας, στήριζοντας εξίσου τους νοσοκομιακούς της πόλης. Εσείς θέλω να πω ότι και εμείς εδώ στην Καβάλα, στο νοσοκομείο Καβάλας, θα προσφέρουμε μια μπαλέτα νερά για τις ανάγκες τους.